Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Μία 65χρονη, μητέρα δύο παιδιών νεκρή, πάνω από 80.000 στρέμματα καμένα, σπίτια και αυτοκίνητα κατεστραμμένα. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός της πύρινης Λέλαπας που έσπηρε τον όλεθρο στην βορειοανατολική Αττική. Διαφορετική είναι η εικόνα για την καταστροφή που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση, με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας να δηλώνει ότι οι ζημιές δεν είναι μεγάλες. Σοκάρουν οι εικόνες από ψηλά όπως έχουν καταγραφεί από τον ντρόν του Μέγκα. Ο πύρινος όλεθρος έχει αφήσει πίσω του το απέραντο μαύρο χρώμα της καταστροφής και της θλίψης. Φαίνεται το ξεκίνημά του από την περιοχή του Βαρνάβα και η εξάπλωση του μετόπου μέσα από χαράδρες να διασχίζει τρία βουνά και να περνά από Μαραθώνα, Γραμματικό, Καλλιτεχνούπολη, Διόνι, Μάκρη, Διόνι, Σοπεντέλη για να καταλήξει στον απόλυτο εφιάλτη, φτάνοντας στον αστικό ιστό στα Βρυλίσια και πάτημα Χαλανδρίου, όπου μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, εγκλωβισμένη μέσα στο χώρο της εργασίας της. Εικόνες αποκάλυψης στη βορειοανατολική Αττική για 48 ολόκληρες ώρες. Η 65χρονη Νάντια, μητέρα δύο παιδιών, απανθρακώθηκε στη βιοτεχνία που εργαζόταν στο πάτημα Χαλανδρίου επί 20 χρόνια. Η φωτιά τη βρήκε στο μπάνιο ή εκεί κατέφυγε για να γλιτώσει. Για ώρες ήταν αγνοούμενη, ώσπου το βράδυ εντοπίστηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες. 100.000 στρέμματα στάχτη, σύμφωνα με το δορυφορικό χάρτη του Αστροσκοπείου Αθηνών, το οποίο και αυτό κινδύνεψε από την πύρινη μανία. Σπίτια, αυτοκίνητα και κόπη μια ζωή παρανάλωμα του πυρός. Μεγάλες οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Τις αμέσως επόμενες ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο μας για του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου για τις αποζημιώσεις, που θα είναι καθολικές σε ό,τι έχει προκύψει σε ζημιά. Τα λίγα σπίτια τα οποία ενδεχομένως έχουν καταστραφεί, μερικώς, ακόμα πιο λίγα ολοκληρωτικώς. Η φωτιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα ξέφυγε από κάθε έλεγχο και επεκτάθηκε σε ένα μέτωπο 23 χιλιόμετρων, καίγοντας 85.000 στρέμματα, σύμφωνα με το σύστημα Κοπέρνικος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες αγγίζουν τα 100. Η εικόνα της επόμενης ημέρας αποκαρδιωτική. Είμαστε στο σημείο ακριβώς της παρυφές του πεντελικού όρους. Εδώ κάηκαν πάρα πολλά σπίτια. Μπορούμε να δούμε τις περιουσίες οι οποίες καταστράφηκαν. Προχωράμε εμείς σιγά σιγά προς τα πάνω. Είναι όλος αυτός ο δρόμος εδώ που βλέπετε, που πραγματικά τα σπίτια εδώ καταστράφηκαν. Τα ερωτήματα πολλά και αμήλικτα. Ήταν γνωστό πως την Κυριακή η Αττική βρισκόταν σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι αρχές βρίσκονταν σε κόκκινο συναγερμό. Και όμως, ένας πύρινος όλεθρος ξέφυγε από το δάσος του Βαρνάβα και έφτασε στο Χαλάνδρι σε απόσταση μόλις 8,5 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Πειρά κατά της κυβέρνησης για ελλειπή συντονισμό και λάθη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έσβησε στο Χαλάνδρι, εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασελάκη να ζητά την αποπομπή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε 14 μέτρα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πύρινη κόλαση. Στην πρώτη αποτιμήση της τεράστιας καταστροφής που πρόκαλεσε η πυρκαγιά, η οποία από τον Βαρνάβα έφτασε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, προχωράει η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση να επιρρύπτει ευθύνες για έλλειψη σχεδιασμού και πρόληψης και να ζητά παραιτήσεις. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή φωτιά που δυστυχώς ξέφυγε. Μιλάμε για το δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο για όλους τους πυροσβέστες, επιχειρησιακούς και κατοίκους κοινικό. Το 41% του Μητσοτάκη να βγει να μιλήσει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη 14 μέτρων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν για φυσικά πρόσωπα πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστική συνδρομή ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ, 600 ευρώ για πρώτες ανάγκες και έως 6.000 ευρώ για επισκευές για κάθε νοικοκυριό, καθώς και 4.500 ευρώ για άτομα που υπέστησαν αναπηρία. Προβλέπεται επίσης τριετής απαλλαγή από τον έμφυα και αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μεταξύ άλλων ενίσχυση πρώτης αρρωγής από 2 έως 4.000 ευρώ, προκαταβολή έναντι συνολικής επιχορήγησης αναλόγως στη ζημία και αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στο arrogi.gov.gr. Ο αδερφός μου μένει εδώ και μας πήρε τηλέφωνο. Μόνος την έσβησε τη φωτιά με μια δεξαμενή εδώ που έχουμε με νερό. Ούτε ρεύμα ούτε νερό δεν είχαμε. Πυροσβεστικές δυνάμεις. Όχι, ήρθαν 8 η ώρα το βράδυ, 9. Την αποπομπή του Βασίλη Κικίλια ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης, εστιάζοντας το ότι η πυρκαγιά κατάφερε να διασχίσει 40 χιλιόμετρα και να μπει στον αστικό ιστό. Είναι κάτι που ταιριάζει στην Καμπούλ και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα. Όχι σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Όχι στην Αθήνα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει άμεση αποπομπή του κυρίου Κικίλια
από τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές σε Πάτη Μεχαλανδρίου, Νέα Μάκρη και Πεντέλη, καθώς και το καταφύγιο ζώων στο Γαλάτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές στη λίμνη του Μαραθώνα και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα πολιτικής προστασίας. Στο ίδιο έργο θεατές. Καταστροφή, πυρκαγιές, ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, χωρίς κομματικές παροπίδες, πώς η χώρα μας θα αποκτήσει πιο ισχυρή πολιτική προστασία. Στο Βαρνάβα βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ή δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες, οι δράσεις που θα μπορούσαν να προστατέψουν αυτό το δάσος, αυτό τον πνεύμονα της πατρίδας μας. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον αποπέμπει, ο κύριος Κικίλιας θα σταματήσει να προκαλεί. Έστω και τώρα να επιδείξει αξιοπρέπεια και ενσυναίσθηση και να παραιτηθεί. Με φόντο τη φωνική πυρκαγιά συγκρούστηκαν Νέα Δημοκρατία και Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν χωρούν πια δικαιολογίες. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να ξεπλένει άλλο την ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, που δεν είναι ποτέ στην πόλη του, ας ασχοληθεί πρώτα με τα στοιχειώδη του Δήμου του, μήπως για αρχή μαζέψει κανένα σκουπίδι. Ο κρυπτόμενος Πρωθυπουργός ας εμφανιστεί για να υποβάλει την παρέτησή του. Υπάρχει ευθύνη σε μια κυβέρνηση που συστηματικά, συνειδητά, παρέλειψε να κάνει τα αυτονόητα. Τα κόμματα απευθύνουν καλέσματα για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Από κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει, παίρνουμε τα μαθήματά μας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε. Σε μια εποχή μεγάλης κλιματικής κρίσης, την οποία νομίζω την βιώνουμε όλοι, πρέπει διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι και από όποια αστοχία μας ή από όποια φωτιά ξεφεύγει, πάντα να κοιτάμε να μαθαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης να απαξιωθεί όλη η δουλειά του κρατικού οργανισμού. Οι ίδιοι πιλότοι, οι ίδιοι πυροσβέστες, οι ίδιοι εθελοντές έχουν κάνει την δουλειά αυτή. Άρα και από κάθε φωτιά η οποία ξεφεύγει παίρνουμε τα μαθήματά μας, ειδικά θα έλεγα για τις πολύ δύσκολες ζώνες, τις οποίες και εσείς πρακτικά δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε, που αφορούν την επαφή του δάσους με τον αστικό οργανισμό. Ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για την απάντηση του Ιράν στον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζο Μπάιντεν λέει πως μία συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς θα σταματούσε τα σχέδια της Τεχεράνης για επίθεση στο Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του Ισραήλ στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο, με την Χεσμπολά και τον Ισραηλινό στρατό να ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά. Την ώρα που το Ισραήλ έχει τρία ανοιχτά μέτωπα, στα ανατολικά με τη Χαμάς, στα βόρεια με τη Χεσμπολάχ, αλλά και με το Ιράν, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του σε όλο το μήκος της λωρίδας της Γάζας. Και δίνει στη δημοσιότητα αυτές τις εικόνες από επιθέσεις σε μέλη της Χαμάς, ανακοινώνοντας πως εξουδετέρωσε πάνω από 100 ένοπλους της οργάνωσης σε επιχειρήσεις στη Ράφα. Από την άλλη, η Χαμάς δημοσιεύει βίντεο με εξτρεμιστές να προετοιμάζουν πυράβλους που θα εκτοξεύσουν προς το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ το Ιράν είναι με το δάκτυλο σε σκανδάλι, περιμένοντας τη στιγμή που θα χτυπήσει το Ισραήλ σε αντίπεινα για το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν λέει πως μια συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς θα έβαζε στον πάγο οποιοδήποτε σχέδιο της Τεχεράνης για επίθεση στο Ισραήλ. But I'm not giving up. Tied together. Do you have the understanding that Iran could cease or stop doing an action if a ceasefire deal was possible? That's my expectation, but we'll see. Η Ουάσιγκτον ενέτεινε πωλήσεις όπλων ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-15 και σχεδόν 33.000 φυσικίων αρμάτων μάχης. Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά στα βόρεια σύνορα με το Λίβανο είναι καθημερινή. Το Ισραήλ δίνει εικόνες από πλήγματα σε επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης, ανακοινώνοντας πως έπληξαν υποδομές της και σκότωσαν δύο διοικητές της. Ο Μαρίνος Αλιφέρης και η κάμερα του Μέγκα βρέθηκαν στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Τη νύχτα η Χεσμπολά έριξε καταιγισμό ρουκετών στην περιοχή Μαλκιά, στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας απόγευμα.